Αν σου πω ότι μπορείς να βρεθείς σε ένα μέρος εφάμιλο του Πηλίου ή του Νυμφαίου, μόλις 40 λεπτά οδηγώντας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα με πιστέψεις? Πιθανώς όχι, και με το δίκιο σου. Γιατί και εγώ μόλις διάβασα την πρόσκληση για τη γιορτή του Κάστανου στο λιβάδι της Θέρμης, δεν περίμενα ποτέ ότι θα συναντήσω ένα τόσο υπέροχο τοπίο. Επίσης μας περίμεναν πάνω από 2 τόνους κάστανα και 500 κιλά κρασί. Ακούγεται καλό. Πρώτα όμως θα κατακτούσαμε την κορυφή Καλογερικό. Μια μισή ωρίτσα χαλαρή πεζοπορία μέσα στο δάσος, ό,τι πρέπει για να σου ανοίξει την όρεξη. Καλημέρα. Είναι μια συνδυασμένη Κυριακή του Οκτωβρίου, εν έτη 2016. Ακολουθούμε ένα μονοπάτι σε ένα μέρος που είναι πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Στο Λιβάδι. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι εδώ πέρα μαζί με την Αθηνά. Ε, Αθηνά. Ναι. Περίπου 40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Το Λιβάδι ανήκει βασικά στη Θέρμη. Είναι του Δήμου Θέρμης. Και είναι ένα μέρος που δεν πίστευα ποτέ ότι θα το δω στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε βέβαια εδώ πέρα με αφορμή τη γιορτή του Κάστανου. Είπαμε όμως πρώτα ως γνήσιοι φυσιολάτρες να μας ανοίξει και η όρεξη για να φάμε και το κάστανο. Ναι. Παραδοσιακά φαγητά. Ναι, περίμενε, εσύ πήγες πρώτα στο φαγητό. Ναι, γιατί πέρασα από εκεί πριν. Μάλιστα. Αλλά από εκεί δεν περάσαμε. Ήρθαμε λοιπόν με αφορμή τη γιορτή του κάστανο που γίνεται αυτή την Κυριακή του Οκτώβρη. Έχουμε και παρέα από πίσω μας. Βέβαια είναι αλήθεια ότι η πεζοπορία ξεκίνησε εδώ και μια ώρα. Δεν πειράζει, εντάξει. Είπαμε να ξεκινήσουμε μόνοι μας. Ναι. Και κάθε χρόνο λοιπόν γίνεται αυτή η γιορτή του Κάστανου σε ένα μέρος της Θεσσαλονίκης που πραγματικά δεν πίστευα ότι υπήρχε. Είναι καταπληκτικά. Πολύ κοντά στην πόλη, τι ωραία. Εννοείται. Το Λιβάδι είναι χωριό στο Δήμο Θέρμης του νομού Θεσσαλονίκης σε υψόμετρο 850 μέτρων στην κορυφογραμμή Χορτιάτιον Βριανού. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων από τη Θεσσαλονίκη, στα όρια με το νομό Χαλκιδικής. Το χωριό έχει λίγους μόνιμους κατοίκους. Στο Λιβάδι υπάρχουν μονοπάτια μέσα στο δάσος εξαιρετικής ομορφιάς, όπου συναντάς βρύς, οξιές και φυσικά καστανιές. Εξάλλου, με λίγη παρατηρητικότητα θα βρεις και άλλες εκπλήξεις. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την κορυφή. Για να δούμε. Διασχίζουμε το παλιό μονοπάτι στη δυτική πλευρά του βουνού προς την κορυφή του Καλογερικού. Το τέρμα της διαδρομής είναι στο Σταυρό, στα ερείπια του Καλογερικού Αηλιά, όπου μπορείς να απολαύσεις μεταξύ άλλων την πανοραμική θέα του Θερμαϊκού, του Ολύμπου, της Όσας και της Χερσονήσου της Χαλκιδικής. Θα βγούμε πιο πάνω. Όλα καλά? Καλά. Ναι. Από εδώ δεν είναι αυτό. Στην πορεία για την άνοδο έχουμε συναντήσει εδώ κάτι πρόβατα με τσομπανόφυλλα. Να δω τα τσομπανόσκυλα. Αυτός ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Να δει και η κορυφή. Θα βγούμε. Πού κάτσε να βγούμε πάνω στην κορυφή πρώτα. Βιάζει τη Αθηνά.
άλλη μια. Φωτογραφία θέλω. Περίμενε λίγο να μιλήσουμε, βρε. Θα πω και εσύ. Ανυπόμενο. Άλλη μια κορυφή κατακτήσαμε, εγώ και η Αθηνά. Σε ποιο υψόμετρο είμαστε, Αθηνά? Όχι, εσύ. Τώρα πια πώ πάτε τα πρόβατα. Ναι, μια φωτογραφία. Πω. Έλα. Και τώρα παίρνουμε την πορεία για την επιστροφή. Είμαστε στην κορυφή Καλογερικό, προφήτης Ηλίας, στα 987 μέτρα. Ξεκίνα, Αθηνά. Ώρα για την επιστροφή στο χωριό από τον Κερασόνα και το παλαιό μονοπάτι της Αγάπης στην ανατολική πλευρά του Καλογερικού. Ακολουθούμε τα σημάδια. Μονοπάτι Αγάπης. Δηλαδή νιώθουμε πιο ερωτευμένοι τώρα. Μήπως πρέπει να πατήσω αυτό, γιατί πατάω άλλη μία. Άλλη μία. Σε Αθηνά, της άρεσε πάρα πολύ εδώ τα δέντρα και ήθελα να βγούμε φωτογραφία. Δεν ξέρω όμως τι βγάζω βίντεο. Έλα ρε, φωτογραφία θέλω. Και σημαίνεις και σε φωτογραφία σε όλα. Επιστρέψαμε βασικά στο σημείο κίνησης και τώρα θα πάρουμε τώρα το δρόμο της επιστροφής για το χωριό, όπου μας περιμένει άφθονο κρασί και φυσικά πολλά πολλά ψημένα κάστανα. Αυτά είναι. Χορός! Έλεις αρχίσει χορός! Με την είσοδό μας στο χωριό, δεν αργεί να μας συνεπάρει η μουσική και η τσίχνα από ψημένα κάστανα. Εδώ και 15 χρόνια, με το τέλος της συγκομιδής, οι κάτοικοι έχουν καθιερώσει τη γιορτή αυτή, ώστε να αναδείξουν τη μεγάλη θρεπτική του αξία και τις τεράστιες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσής του. Όπως βλέπετε, είμαστε μέσα στο πανηγύρι. Έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Σε σχέση με το πρωί που ήρθαμε, γίνεται ένας πανικός. Στην αρχαία Ελλάδα, οι ξηροί καρποί ονομάζονταν τρογάλια και από τα πλέον εκλεκτά ήταν τα καστανεϊκά κάρια, οι καρποί της Καστανιάς, που τη θεωρούσαν και δέντρο του Δία. Εξάλλου, στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής, αποτέλεσε βασική τροφή για τους Έλληνες. Να είσαι καλά. Τα πήραμε τα κάστανα. Σήμερα υπάρχουν περί τα 100 καστανοχώρια στη χώρα μας, με τη συνολική καλλιεργούμενη έκταση να υπολογίζεται περισσότερα από 450.000 στρέμματα και με την παραγωγή να υπερβαίνει σήμερα τους 18.000 τόνους. Υπογραμμίζεται ότι το 90% της ελληνικής παραγωγής κάστανου καταναλώνεται εντός των συνόρων ψητό ή βραστό. Το υπόλοιπο 10% διατίθεται στην αγορά ως μαρόν γλασέ και πωλείται σε υψηλές τιμές, 16 με 20 ευρώ ένα κιλό ή ως γλυκό. Αθηνά, πόσο σας αρέσουν τα κάστανα? Πολύ. Είναι ωραία αυτά, είναι νόστιμα. Πολύ νόστιμα. Ναι.
Πάρα πολύ. Μπορώ και εγώ να το επιβεβαιώσω. Είναι πεντανόστιμα. Γεια σας. Πάτε γεια σας στο κόσμο σου.